Καλησπέρα σε όλους. 12. Τα αφήνω στο 12. 12 λεπτά μετά τις 2. Το ανάλυσε το barrypress.gr παίρνει σκητάλη και μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί να συζητήσουμε για όλα όσα είδαμε κάτι διάρκεια της χθεσινής ημέρας και βέβαια τα αναφέρομαι στα δύο παιχνίδια του Champions League αλλά και όσα περιμένουμε για την αυριανή. Αυτά είναι τα φρέσκα μας κουλούρια. Αυτά είναι τα τακτικά θέματα. Με Τάσο Ζέρβα και Γιώργο Παναγιωτίδη μαζί μου. Να βάλουμε στο τραπέζι και να δούμε αν μπορούμε να πιάσουμε το παιχνίδι της Manchester United με την Παρί, τουλάχιστον τους 21 από τους 22 ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν, γιατί υπάρχει ένας που δεν πιάνει. Πραγματικά, ειδικά σε ένα sprint που κάνεις στο πρώτο ημίχρονο, σου βγάζει την αίσθηση ότι δεν πιάνεται με τίποτα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τάσο, το Μπουφάν είναι σαν το γούρι του Λουτσέσκου, γιατί βλέπω δεν το έχει βγάλει. Δεν το έχω βγάλει, γιατί από την Κυριακή έφυγε από τον λαιμό, το έχει πάει στη μύτη. Σιγά, θα αρχίσω να φοράω και το σκουφί, έχεις δίκιο. Προτείνω στα παιχνίδια που παίζει η Παρί, οι βοηθοί να μην έχουν σημαίακι. Καρό σημαία. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα έχουν ραντάρ ταχύτητα. Πώς το πας, παλικάρι μου, 41 χιλιόμετρα την ώρα, όχι. Δεν είναι τα παιδάκια έτσι. Κόβεσαι, δεν μπορούν οι άλλοι. Δεν είναι σωστό. Εντάξει, 38,5-39 έφτασε ο Μπέιλ σε εκείνη την κούρσα που είχε κάνει με τον Μπάρτρα. Όχι τώρα 42 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτσε λίγο. Το παράκανες. Ναι, βάλε φανέλα, βάλε σώμος φλάς, βάλε κάτι. Να σε βλέπουν οι άλλοι. Απίστευτο, εκεί που πέταξε την μπάλα μπροστά από τον Σον έτσι και λέει φαντάχει, θα την προλάβω μέχρι να βγει μωρέ, εντάξει. Και τον βλέπεις ότι πραγματικά αρχίζει και η απόσταση του από τον παίχτη που την κυνηγάει όλο και μεγαλώνει. Θυμήθηκα και την ταινία το Goal, η κυνηγή τριλογία. Που... Σαντιάγο Μούνιεθ. Ναι, ο Σαντιάγο Μούνιεθ, ο προπονητής του, είχε κάνει μάθημα. Έπαιρνε την μπάλα, την κλωτσούσε μακριά και τον έβαζε να την κυνηγάει. Για να του δείξει ότι δεν πρέπει να έχεις την μπάλα συνέχεια στα πόδια σου, γιατί η μπάλα πηγαίνει πιο γρήγορα από σένα. Εντάξει, έλα. Πες το αυτό στον Εμπαπέ. Πες το. Ότι η μπάλα πάει πιο γρήγορα από σένα. Πει όχι. Δύσκολο. Α, το προσπαθήσω λίγο, αλλά μπορεί. Ωραίο παιχνίδι. Έδειξε η Παρί ότι και με βάση τις απώλειές της. Παρ' όλα αυτά έδειξε ότι έχει μέταλλο. Στο πρώτο 20 λεπτό νομίζω ότι η ταχύτητα και ο ρυθμός πήγε το παιχνίδι. Σου έδινε την αίσθηση ότι θα δούμε πολλά γκολ, θα δούμε συναρπαστικό μάτς. Εντάξει, η United μετά από ένα σημείο, στο δεύτερο ημίχρονο βασικά, σταμάτησε να ακολουθεί. Αλλά ήταν πολύ aggressive το μάτς από το ξεκίνημα. Ήταν γεμάτο μάτς. Ναι. Αν κάποιος του έλεγε, έλα κάτσε να δούμε το United Paris, του σε ρωτούσε πόσο είναι, του λέγε 0-0. Πόσες τελικές έχει, 2. Και τι να δούμε. Έλα. Πάνω κάτω η μπάλα. Εντάξει, είναι το ψέμα των στατιστικών αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Το ότι υπάρχουν στατιστικά τα οποία δείχνουν την αλήθεια και υπάρχουν στατιστικά που κρύβουν πράγματα. Που δεν μπορούν αυτά τα στατιστικά να δείξουν πράγματα στο παιχνίδι. Πολύ ωραία η United με πολύ ορμή. Από το πρώτο λεπτό πίεσε ψηλά. Με πολλά τρεξίματα, πολλή ενέργεια, πολλή διάθεση. Δηλαδή θα μπορούσε εκεί με το Λίνκαρτ, θυμάμαι δύο-τρεις στιγμές που θα μπορούσε έτσι με καλύτερα τελειώματα να προηγηθεί. Ωστόσο, μέχρι να καταλάβουμε έτσι λίγο τι σχηματισμό είχε η Παρί Σεντζερμέν όταν είχε την κατοχή της μπάλας, πέρασε πάρα πολύ ώρα. Κλείνανε οι μπακ, βγαίνανε οι χαφ, ο Μπερνάτ, ο Ντάνιελ Άλβης ήταν παντού. Αν και ναι, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο καλό. Θα είναι 4 στην άμυνα, αλλά θα είναι σαν να μην είναι. Ακριβώς. Ο Μαρκίνιος, ο Κιμπεπέ, τους έβλεπες. Εντάξει. Να είναι καλά ο Τούχελ. Να έχει πάντα τέτοιες καλές δουλειές. Τι ωραίος τύπος, ε. Να πηγαίνει σε μια ομάδα που μπορεί να παίξει με 4 στην άμυνα όταν περιμένει το United και αυτοί οι 4 να γίνουν 3 όταν έχει την μπάλα και πηγαίνει. Και βέβαια όλοι έχω κάποιες ελλείψεις, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, έχω στο πάγκο, είδα ότι στην 20άδα έχουμε και έναν Draxler, πώς τον αυτό το παιδί. Θα το βάλουμε για αυτό το παιδί να παίξει λίγο. Επομένως, όταν είχε την μπάλα η Παρί, το γυρνούσε σε ένα 3-4-2-1, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί κυρίως από τη μεριά του Μπερνάν, που ανέβαινε πολύ ψηλά, έκλεινε μέσα ο Ντι Μαρία, και μαζί με τον Τράξερ, ας πούμε, ήταν σαν δύο μεσοεπιθετικοί και στην κορυφή ήταν ο Εμπαπέ. Και όλο αυτό. Okay. Ναι, όταν μια ομάδα έχει τέτοια budget, τέτοιο budget όπως αυτό της Παρί, μπορεί ο προπονητής να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί οι παίκτες
που έχει να επιλέξει και να στελεχώσει την ομάδα όπως έχει στελεχωθεί η Παρί, να είναι παίκτες οι οποίοι ξέρουν από τακτική, έχουν παιδεία, έχουν ταλέντο, έχουν τα πάντα. Είναι άλλο αυτό και άλλο να τους πείσεις να είναι μέρος ενός συνόλου και αρκετοί από αυτούς να κάνουν χάμαλο δουλειές. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι εύκολο σε ομάδα τέτοιου επίπεδου να τους πεις ότι αυτό που σας λέω εγώ θέλει τρέξιμο, θέλει αντοχή, θέλει κάλυψη, αλλά είναι το σωστό. Και αυτό δεν πλήρωνε και πάρει τα προηγούμενα χρόνια που δεν μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω. Ουσιαστικά, έτσι, γιατί του στάρ τους είχε. Έτσι ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι και με Ιμπραήμοβιτς και με Καβάνο ξεκίνησε αυτή έτσι, με τον Αράβων ή τον Ασκορπάν τα χρήματά του δεξιά και αριστερά. Βλέπαμε ότι όντως δεν πολύ θυσιαζόντουσαν για το πλάνο, για την ομάδα, για τη φανέλα. Ενώ τώρα με τον Τούχελ βλέπουμε ότι και με τον Έμερι φυσικά πέρσι. Η ομάδα και το πλάνο και ο σχεδιασμός έχει έτσι σε προτεραιότητα. Μένα πηγαίνει και πιο πέρα το μυαλό μου. Δηλαδή ότι άρχισαν να πηγαίνουν παίκτες στην Παρί, έχοντας στο μυαλό τους ότι ξέρεις τι, πηγαίνω σε μια ομάδα η οποία θα μου τα δίνει όλα. Και το μεγάλο στόχο δεν τον έχει πετύχει. Ναι, άρα ναι, ναι. Κάτι γινόταν λάθος τις προηγούμενες φορές. Κάτι πρέπει να αλλάξω. Εγώ, οι συμπαίκτες μου, αυτοί που θα βρω, αυτοί που θα έρθουν όσο θα είμαι εκεί. Μεγάλη υπόθεση υπάρχει, γιατί εντάξει, ο τρόπος που αποκλείστηκε πρόπερση με το 6-1 μέσα στο Camp Nou, με τα εύκολα πέναντι, θα το πούμε έτσι, που κατά την άποψή μου δοθήκαν στην Μπαρσελόνα για να γίνει αυτό το 6-1 και να αποκλειστεί, με ένα 4-0 που είχε κάνει στο πρώτο μάτς, που είναι καταπληκτικό παιχνίδι. Δηλαδή, άμα κάτσεις να αναλύσεις ένα μάτς και δεις τη διάθεση των ποδοσφαιριστών, λες τι να κάνουν καλύτερα. Και ήταν 4-0 την Μπαρσελόνα σε ένα νοκάουτ παιχνίδι. Καλύτερα γίνεται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανένα ότι γίνεται. Και έρχεται μετά το επόμενο που θέλω να πω ότι και τις στραβώνει, σαν να αυτές οι πικρές ιδέες, ας πούμε, σαν να τις χτίσαν λίγο τη φανέλα και φέτος την βλέπω ότι ακόμα περισσότερο σαν να το πιστεύει παραπάνω. Ότι μπορεί να πάει μέχρι και ημιτελικά, μέχρι και τελικό. Δεν το πιστεύεις? Όχι, δεν το πιστεύω. Γιατί, όχι, απλά ξέρεις τι, κάθε φορά πάντα στο Champions League, επειδή υπάρχουν πολλές, δεν είναι πρωτάθλημα. Που ξέρεις από την αρχή ποιοι θα παίξουν με ποιον και πότε. Και παίζουν όλο κλήρωση. Χαρακτηριστικά το συζητούσαμε χθες ότι ποια ήταν η σκέψη μας τη μέρα που έγινε η κλήρωση της Παρί με την United. Μια Παρί η οποία τα πήγαινε πάρα πολύ καλά και ήταν η εντός εικόν γνωστή Παρί που δεν την έβαζες καν στην εξίσου για το αν θα είναι στο 16 ή όχι. Ναι. Και η United του Μουρίνιο. Η United η οποία ήταν απογοητευτική, η United η οποία δεν είχε αρχή, μέση και τέλος, είχε παίκτες να τη λένε στον προπονητή τους με κάθε τρόπο που μπορούσαν. Και έβλεπες ότι αυτό έχει κλειδώσει υπέρ της Παρί. Πριν το παιχνίδι χθες, είχες μια αμφιβολία για το μήπως μπορεί η United να δώσει συνέχεια σε αυτό το σερί που έκανε. Και αυτό γιατί ο Σόλσκερ έχει βελτιώσει πολύ την United με βάση του Μουρίνιο. Γιατί όταν κληρωθήκανε με την United, πανηγυρίζανε στο Παρίσι. Ότι έχουμε περάσει εύκολα κτλ. Πριν χθες το παιχνίδι, πριν δηλαδή διεξαχθεί, υπήρχε άγχος. Γιατί η United είναι. Και το έδειξε και στην αρχή, δηλαδή είχε ενέργεια να πάει να χτυπήσει το μάτς από την αρχή. Εντάξει, ωστόσο δεν μπόρεσε, δεν το κατάφερε αυτό και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Παρί ήταν σαν να εξαφανίστηκε η United. Μετά το πρώτο ημίχρονο, θα ήθελα πάρα πολύ τις σημειώσεις του Σόλσκερ και τη δουλειά του στις στιμένες φάσεις. Yeah. Αυτό οι πέντε παίκτες που μαζεύτηκαν στο δεύτερο δοκάρι σε κόρνερ όλοι μαζί και περίμεναν το ένασμα για να απλωθούν. Οι παίκτες Παρί περίμεναν και ξαφνικά έβλεπαν δίπλα τους. Παιδιά, πού πήγαν οι άλλοι, πού έγινε. Ναι. Αυτή η κομπίνα μου έκανε λίγο εντύπωση. Δεν βγήκε, αλλά είμαι πολύ περίεργος να έβλεπα το τι ακριβώς είχε στο μυαλό του. Δηλαδή, τους μάζευε εκεί για να εμφανιστούν τελευταία στιγμή, είχαν και συγκεκριμένη κίνηση ο καθένας, ή απλά θα απλωνόταν στον χώρο για να μην τους δουν οι άλλοι. Εντάξει, προσπαθήσαν να μην γεμίσουν δηλαδή τη μικρή περιοχή με κόσμο, να πάνε όλοι στο δεύτερο δοκάρι. Μαζεύτηκαν πέντε παίκτες. Μαζεύτηκαν εκεί και ώστε στα κλάσματα δευτερολέπτου που κάνει η μπάλα να έρθει από το corner να μπορέσει να μείνει προετοίμαστος. Ναι, να μειώσει την αντίδραση. Πολύ σωστά. Μου έκανε εντύπωση στον γκολ του Κιμπεμπέ, αυτού του 23χρονου που λένε ότι θα γίνει και ο επόμενος Τιάγκο Σίλβα και με βάση το χθεσινό παιχνίδι δικαιωματικά του το λένε. Σύγχρονο στόπερ, έτσι. Τα έκανε όλα. Ο τρόπος που πήγαινε πάνω στην μπάλα ήταν φοβερός.
και τον Μακάριο Μάτιτς. Και τους βλέπω, γιατί έτυχε και η κάμερα να κάνει κοντινό εκείνη τη στιγμή, και βλέπεις ότι ο ένας είναι πολύ ευκίνητος και ενεργός, όπως είναι ο Γιουμπέ, και ο Μάτιτς τον βλέπεις λίγο μια. Βαρύ κορμί. Βαρύ κορμί. Λες, ρε παιδί μου, αυτός, άμα κάνει το ξεπέταγμα, δεν θα το τον προλάβει. Και βλέπεις ότι μετά γίνεται πάρα και γίνεται τον. Τελικά δεν τον προλάβει. Πάντως, εγώ στους δύο που θέλω να σταθώ κυρίως στο παιχνίδι της Παρή, ο Βεράτη, εντάξει, ο οποίος ούτως ή άλλως τον έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Αλλά και χθες νομίζω και στον τρόπο που έπαιζε η Παρή, με αυτή την ταχύτητα που έχει στο κέντρο, το να μαρκάρει, το να βοηθάει στο transition επιθετικά, αμυντικά στις μεταβάσεις, νομίζω είναι όλο το κλειδί για αυτό που θέλει να παίξει ο Τούχελ. Ξέρεις, εχθές, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν ήταν ο Βεράτη λίγο καλύτερο στο πρώτο μισάωρο, στο πρώτο ημίχρονο, θα είχε προηγηθεί η Παρή. Ναι, δηλαδή, αν θυμάσαι δύο-τρεις στιγμές που για επίπεδο Βεράτη έκανε κάποιες μακρινές μεταβιβάσεις που είναι εύκολες για αυτόν. Ναι. Και χτυπιόταν ο Τούχελ και δεν το πίστευε ότι κάνει λάθος τέτοιες μεταβιβάσεις. Αν ήταν λίγο καλύτερος ο Βεράτης στο πρώτο μέρος, μπορεί να έχει προηγηθεί και από το πρώτο μέρος η Παρή. Ναι. Εγώ στον Τράλτερ έχω κολλήσει με αυτόν τον παίχτη. Θεωρώ ότι έχει αδικήσει την καριέρα του με τις επιλογές του. Ναι, το να πάει να παίξει στην Παρή. Όντας μπροστά. Είναι μικρός ακόμη όμως, έτσι. Έχει χρόνια μικρός, μπροστά του. Πόσο μικρός. 24, πόσο είναι. Μικρός. Κοίταξε. Θέλω να πω, έχει μια δεκαετία ακόμη στην καριέρα του. Δεν την κατέστρεψε την καριέρα του. Στο μυαλό μου έχει μείνει από το 13 τον Αύγουστο στην Τούμπα. Το πάω ξάλι και εκείνο, ε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν όλα τα λεφτά. Και όταν λέω επιλογές καριέρας, εννοώ ειδικά η παραμονή του στην Παρή. Προσπαθούσα να καταλάβω και έψαχα να βρω άρθρα και πληροφορίες. Δεν είχε πρόταση. Δεν ψάχτηκε. Του είπαν ότι θα παίξει και δεν παίζει. Δεν είναι καλός τελικά. Κακή επιλογή να πας τώρα σε μια ομάδα που όταν είσαι στα 22 σου που φεύγεις από τη Γερμανία και να πας σε μια ομάδα που θα πρέπει να είσαι το πρώτο βιολί, ας το πούμε έτσι. Θα πρέπει να είσαι εσύ ένας από τους πιο ενεργούς παίχτες. Και πας σε μια ομάδα που ξέρεις ότι δεν θα είσαι. Σίγουρα δεν θα είσαι. Δεν θα έχεις εσύ τις πολλές συμμετοχές, δεν θα είσαι εσύ ένας από τους παίχτες που είναι βασικοί, ας πούμε. Γιατί κακά τα ψέματα είχε και. Εκτός και αν πίστεψε τόσο πολύ στον εαυτό του ότι μπορεί να πάω και να εκτοπίσω παράδειγμα τον Εμπαπέ, τον Νεϊμάρ, τον Ντι Μαρία. Υπάρχει και εμπορικά κριτήρια σε κινήσεις, κακά τα ψέματα. Τώρα που αρχίζει και γίνεται λίγο πιο κοινική, τώρα μπορεί να το αλλάξει. Και πάμε στον Εμπαπέ. Πώς αντιμετωπίζεις έναν τέτοιο παίχτη? Ασχολείσαι τακτικά 100% με αυτόν? Ρίχνεις όλο το βάρος στο να μην πάρει την μπάλα? Προσπαθείς άμα την πάρει να τον απομονώσεις? Είναι τόσο γρήγορος που η ταχύτητά του αυτή τον κάνει συνέχεια πρόβλεπτο. Τι να πώς να τον. Δεν μπορείς να προβλέψεις έναν τρόπο συγκεκριμένο για να πας να τον αντιμετωπίσεις. Λες, ας πούμε να είναι κοντά του πάντα ένας ποδοσφαιριστής. Πάμα βρει χώρο, πόσο κοντά του να είναι. Κινούταν παντού. Το δεύτερο γκολ, νομίζω, το γκολ που πετυχαίνει ο Μπαπέ, αποτυπώνει και ό,τι βλέπαμε σε όλο το παιχνίδι. Το πώς ξεκινάει από πίσω και βγαίνει με σπριντ ανάμεσα από τους δύο στόπερ. Και δεν προλαβαίνουν καν να το δουν. Αυτό βλέπαμε σε όλο το μάτς. Σε αυτό, πολύ σωστά η κίνηση του Μπαπέ είναι ταχύτατη στο σωστό χρόνο, αλλά η πάσα που κάνει ο Ντι Μαρία είναι, είναι όσο πρέπει για να μην την προλάβει ο Μπαϊγί να την κόψει. Δηλαδή, κάνει τάκλο, ο Μπαϊγί δεν την κόβει, ας πούμε, για ελάχιστα. Και ο Μπαπέ είναι εκεί και το τελειώνει. Και έχουμε και το φαινόμενο. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι θέλεις. Και Γιώργο, αν ξέρεις, για ποιο λόγο τέτοια πρεμούρα με τον Ντι Μαρία χθες? Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που βλέπω άνθρωπο να έχει παίξει σε μια ομάδα και να, όταν ξαναπηγαίνει σε αυτή την ομάδα, να τον μισούν τόσο πολύ. Κάτι πρέπει να έχει γίνει όταν έφυγε. Κάτι πρέπει. Δηλαδή, να φτάσει στο σημείο του πετάξουν οι Άγγλοι φιλαθλοί, που είναι από του πιο light πλέον. Μπύρα και να κάνει ότι την πίνει και την πετάει. Ναι. Λέω, ρε παιδί μου, τι τους έκανε αυτούς? Όχι, και εγώ δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Και πολύ πίνει ηλικία από την πλευρά του στα γκολ. Και... ναι. Φτάσαμε και στον. Θα πήγαινε στον Ντι Μαρία και το έφερες από άλλη πλευρά. Είναι και ο Ντι Μαρία εκεί. Καλώς το να. Εντάξει, που όπως το είπες έξω που το λέγαμε. Το βλέπει σε κάτι τέτοια μάτσα και λες, ρε παιδί μου, τι παιχταράς είσαι, τι τέτοιο. Όχι ότι περιμένεις ένα τέτοιο μάτσα, απλά σου το ξαναφέρνει έτσι μπροστά στο πρόσωπό σου. Και βλέπεις άλλα 6-7 μάτσα της Παρή και λες, έπαιξε σήμερα για να δω. Παίζει. Να μπω στο κινητό να δω, παίζει. Αυτό συνέβαινε σε όλη την καριέρα του Μαρία πάντως, έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Και καταλήξαμε. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν έμεινε, δεν καθιερώθηκε στη Ρεάλ, δεν έμεινε στην Μάντσεστερ. Άμα είχε τόσο διάρκεια στο παιχνίδι του. Και μιλάμε για ποδοσφαιρική που έχει κάνει τόπο επιλογές. Δηλαδή, εντάξει, από οικονομικής άποψης και από άποψη προβολής,
και από άποψη ικανότητας, δυνατότητας, όχι ικανότητας, δυνατότητας ομάδας να πρωταγωνιστήσει με βάση την οικονομική της ευρωστία. Real, United, Paris. Πού άλλο να πάει δηλαδή. Ναι. Δεν έχει κάπου άλλο να πάει. Η Μπαρσελόνα έμεινε. Που είχε, νομίζω είχε παίξει και ένα σενάριο. Ένα φεγγάρι να πάει. Ναι, ναι, ναι. Είχε ακουστεί. Εγώ θέλω να σας βάλω ένα άλλο ερώτημα. Εντάξει, πριν πάμε στο διάλειμμα, λογικά θα απαντηθεί μετά το break. Άργησε ίσως ο Σόλς και να βάλει το Λουκάκου μετά το 0-2 και έτσι όπως πήγαινε το μάτς. Τον έβαλε κάπου στο 80. Ίσως γιατί έπαιζε συνεχώς με σέντρες η United μετά από ένα σημείο, προσπαθώντας να βρει τον γκολ. Ίσως άργησε να τον βάλει. Μπορεί να σκέφτηκε να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού μέχρι να πάει σέντρες. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μην του άρεσε ότι η ομάδα του πάει στις σέντρες και να του ζήτησε να κάνουν κάτι διαφορετικό. Εντάξει, προσωπικά εγώ τώρα έχω τεράστια καψούρα το Λουκάκου. Το θεωρώ ένα πάρα πολύ ολοκληρωμένο σεντερφόρ. Με δύναμη, με ταχύτητα, με καλή τεχνική. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν σεντερφόρ. Έχει ένα πολύ ολοκληρωμένο πακέτο. Δεν μπορώ να πω γιατί δεν ξεκινάει. Μάλλον ξεκινάνε γιατί και από τη στιγμή που έχει πάει ο Λοσός και δεν ξεκινάει ποτέ. Έχουν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Έχει έξω το Σάντσες που τον ψάχνουμε. Δηλαδή, ένα ποδοσφαιριστή που στην Άρσεναλ ήταν ένας πρωταγωνιστής και στη θέση του έλεγε ότι είναι του καλύτερου στον κόσμο. Δεν έχει δώσει τίποτα στην United. Είναι ερωτηματικά αυτά πολύ μεγάλα. Δεν ξέρω δηλαδή, ειδικά για το Σάντσες, τι να πεις τώρα. Μπαίνει χθες και λες αναρωτιέσαι ένα ποδοσφαιριστή που έβλεπες πριν από 2 χρόνια. Ναι, όντως. Λοιπόν, με το ερωτηματικό, τι μπορεί να κάνει ο Λουκάκου στην καριέρα του για να ξαναπάρει μπρος. Δεν λέω ότι σταμάτησε, αλλά είναι τόσα πολλά που έχει κάνει και οι 9 στους 10 ακούν Λουκάκου και λένε εσύ αυτόν έχω βάθει να τον ακούω πόσο χρόνο είναι. Του λες πόσο χρόνο είναι και λέει τι, μόνο. Μόνο. Και το ερωτηματικό για το Σάντσες που έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα στην Ιταλία. Φιωρεντίνα. Στην Ουντινέζε. Ντινέζε, ναι. Εξαιρετικά πράγματα στην Μπαρσελόνα. Εξαιρετικά πράγματα στην Άρσεναλ. Και εκεί που πήγε σε μια ομάδα που είναι ένα κλικ παραπάνω. Ίσως δεν ήταν και η ομάδα ένα κλικ παραπάνω, ίσως και αυτός. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια η διαφορά της Άρσεναλ με το United θα την έλεγε ένα κλικ παραπάνω. Με την αγωνιστική εικόνα καθαρά που βλέπουμε. Κάτι λείπει και τις δύο. Ναι, εκεί στα ίδια επίπεδα νομίζω κυμαίνονται. Λοιπόν. Στον πάρει τότε να το σάνσε να σας πω εγώ τι θα έχει να γίνει. έτσι με αυτή τη γλυκά σκέψη. Έτσι ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τι έγινε και στο άλλο παιχνίδι του Champions League αλλά και στα σημερινά να τα δούμε λίγο. Επιστρέψαμε. Θα πάμε μέχρι τις 3 ανάλυση το bypress.gr. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για τακτικά θέματα στα παιχνίδια του Champions League και φυσικά περισσότερο ρίξαμε το βάρος μας στο παιχνίδι της Manchester United με την Paris Saint-Germain. Σε έναν φίλο μου που μου στέλνει μήνυμα. Μαύρο, καλώς όρθες στην Ρεάλ. Μη βιάζεσαι, όλα θα γίνουνε. Υπάρχει μια. Τον Ικάρντι. Ναι, υπάρχει μια πρεμούρα. Ναι. Και πώς να μην υπάρχει. Ένα ακόμα βήμα η αφαίρεση του πρεβραχιονίου του αρχηγού από τον Ικάρντι. Ένα ακόμα βήμα σήμερα. Ένα ακόμα βήμα. Όλο και πιο κοντά. Ωραία. Εντάξει. Γιατί είχαμε θέμα συζήτηση προάλληση εδώ στην εκπομπή. Θα φύγει ο Μπενζεμά, αν πάει ο Ικάρντι όμως. Να φύγει ο Μπενζεμά. Αν πάει ο Ικάρντι. Ο Μπενζεμά είναι ιδέα. Οι ιδέες δεν φεύγουν. Σ' ακούνε όλοι. Πρόσεχε, Αντώνη. Λοιπόν. Πριν το διάλειμμα, τι συζητούσαμε. Για το match της United με την Παρή κυρίως. Το Ρώμα Πόρτο δεν ξέρω πώς το είδα χθες όταν είχε το United Παρή. Πιάσουμε λίγο το Σάντσες. Ο οποίος είναι. Μεταγραφή Ιανουαρίου δεν ήταν. Ναι. Πριν 2 χρόνια. Μεταγραφή Ιανουαρίου. Με μεταβαίων και κλάδων. Ανταλλαγή με τον Μιχταριάν. Ναι, με προσμονή. Δεν θυμάμαι. Δεν έχω αναμνήσεις από τον. Πόσο γκολ να έχει πετύχει τον Μιχταριάν. Δεν έχω αναμνήσεις από τον Σάντσες. Δεν το θυμάσαι να έχει ούτε ένα κρίσιμο γκολ, ούτε ενέργειες, ούτε να παίρνει την ομάδα ας πούμε, στις πλάτες του, ούτε να είναι συμμετοχικός. Και για ένα ποδοσφαιριστή με τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά, ποιοτικά, διαισθητικά, τελειώματα, τι να πρωτοποιήσει. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που τα έχει όλα.
πήρε κάποιον παίκτη του United και του φάγε τη θέση. Όχι, απλά μάλλον και αυτός τον πήρε η μπάλα στο κακό κλίμα που υπήρχε με τον Μουρίνιο και από τότε ακόμα να συνέλθει. Βασικά από τότε που αποκτήθηκε, νομίζω ήταν η περίοδος που άρχισε να ξεπετάγεται περισσότερο ο Ράσφορντ και να κερδίσει θέση βασικού. Εντάξει, και ο Ράσφορντ είναι και ο Λίνγκαρντ άρχισε να παίζει παραπάνω. Όταν εντάξει. μεγαλούν και στο σύλλογο αυτά τα παιδιά, θέλοντας και μη έχουν ένα παραπάνω κίνητρο να δείξουν. Ναι. Τώρα ο Σάντσες τον έφεραν, ίσως στον ανταγωνισμό ξέρεις με τον Ράσφορντ να μην μπόρεσε να ανταποκριθεί. Τι ωραίο παίκτη ο Ράσφορντ. Σιωπή. Για το κορμί του έχει φοβερή ταχύτητα, ξεπέταγμα, εκρηκτικότητα. Άμα βελτιώσει τα τελειώματά του, θα σιγά σιγά θα γίνει top class. Έχει τα πάντα. Τώρα βλέπουμε και τα στιγμιότυπα του άλλου χθεσινού μάτς. Νάτος ο κύριος Ζανιόλο. Μας συστήθηκε χθες, έτσι. 19 χρόνων, μεταγραφή της Ρώμα το καλοκαίρι. 4,5 εκατομμύρια ευρώ τον απέκτησε από την Ίντερ. Υπάρχουν παίκτες 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ε. Με τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τζάπα πράγμα. Τζάπα πράγμα. Όντως. Και σκέψου πόσο θα κοστίζει μετά από 1-2 χρόνια, αν συνεχίσει έτσι. Εντάξει, ακόμη είδαμε ένα πολύ μικρό δείγμα σε αυτό το επίπεδο. Στην Ιταλία υπήρχε μια δήλωση ανθρώπου της Ίντερ κάποτε ότι ίσως το λάθος της 20ετίας για την Ίντερ ήταν η πώληση του Κουτίνιο. Και χθες διάβασα άρθρο, μήπως καταφέρει να. Καταφέρει τόσα εικόνα, έτσι καταφέρει. Ο Ζανιόλο να τους κάνει να το μετανιώσουν και για αυτόν. Έτσι λίγο που διάβασα και 2-3 άρθρα στο εξωτερικό, περισσότερο έψαξα να βρω για αυτή τη μεταγραφή. Γιατί τόσο έκον εσωτερική μεταγραφή Ιταλού παίχτη δεν είναι εύκολη. Ναι. Και συνήθως οι διαδρομές είναι από μια μικρομεσαία ομάδα στη Γιουβέντους, στη Ρώμα, στην Νάπολη, στην Ίντερ. Αλλά μεταξύ τους δύο ομάδες που είναι πέτρο τη Champions League, μια και φέτος παίξανε τη Champions League. Το αντίθετο δρομολόγιο το έκανε ο Ναϊγκολάν που πήγε στην Ίντερ. Τώρα από εκεί πέρσι 0 συμμετοχές έχει ο Τζανιόλο. Και βλέπουμε ότι στη Ρώμα με τεχνικό διευθυντή τον Μόντσι, αυτά τα παιδιά δηλαδή έχουν πολλές ευκαιρίες. Πάνε να τους δημιουργήσει δηλαδή υπεραξία. Και σιγά σιγά, 4,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν πέρσι. Φέτος είναι ήδη στα 12. Πόσο εύκολο είναι να είναι μια ομάδα τεχνικού διευθυντή και όχι προπονητή? Για να δώσε δέρο. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Η Ρώμα του Μόντσι. Ναι. Όπως ήταν η Σεβίλη του Μόντσι. Και κατάφερε και πήρε 3 σερή Europa League. Και πολλά άλλα. Να αδερωθεί στην πρώτη τετράδα που στην Πριμέρα Division, τώρα να το κάνεις αυτό είναι στη La Liga, Πριμέρα Division με τα παλιά. 3 συνεχόμενα Europa League. Ναι. Επειδή μπορεί να πεις, έλα μωρέ, Europa League. Ναι. Τρία συνεχόμενα Europa League είναι. 3 συνεχόμενες Ευρωπαϊκές. 3 κερδισμένοι τελικοί και 12 κερδισμένα knockout. 12. Συνεχόμενα κιόλας. Όχι ένα, 12 κερδισμένα knockout. Βρήκε το know-how και το έβαλε στο DNA της. Τρομακτικά δύσκολα και το 10 νοκάουτ για να είσαι και σε πέναλτι. Δηλαδή θυμάστε μια περίοδο που κέρδισε συνέχεια στα πέναλτι. Δηλαδή, πέναλτι με τη Βαλένθια που είχε κερδίσει εκείνο και στο 90 φεύγα 129 ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά είναι 12 συνεχόμενα. Νομίζω εντάξει, ο Μόντσι είναι πρώτη του χρονιά. Σίγουρα και αυτός ακόμα ψάχνεται να βρει τα πατήματά του σωστά, αλλά ήδη κάποια δείγματα δουλειάς του ήδη αρχίζουν και αποτυπώνονται στο πλάνο της Ρώμα. Ο τεχνικός διευθυντής είναι αυτός που διαλέγει προπονητή? Τι ωραία ερώτηση. Συνήθως ναι. Συνήθως ναι. Γι' αυτό και τον επέλεξε και τον στήριξε, γιατί θα είχε φύγει αλλιώς ο Ντι Φραντσέσκο με τα αποτελέσματα. Μετά την Εφτάρα. Μόνο μετά την Εφτάρα. Ένα σωρό. Γενικότερα, ναι, το διάστημα. Αποτελέσματα. Η Εφτάρα είναι αυτή που μας μένει όλους, που είμαστε απλοί παρατηρητές του Ιταλικού πρωταθλήματος και των περπραγμένων των Ιταλικών ομάδων. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία έχουν κάνει τη Ρώμα, που αντιλαμβανόμενοι το momentum, δεκαετίας πλέον momentum σχεδόν, της Γιουβέντους, θέλει να καθιερωθεί στη δεύτερη θέση και να αρχίσει να ψαλιδίζει τη διαφορά, δεν είναι ούτε εκεί. Γιατί παίζει ακόμα και αυτό ρόλο. Όταν υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει 8 και πάει για το 9ο.
Γιουβέ, ναι. Έχει 8 και πάει όχι, για το... έχει 7 σερί και πάει για το 8. Νομίζω. Ήταν, βλέπω τώρα την δεκάδα. Πέρσι πήρε το 7ο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και τώρα πάει για το 8. Ναι, 7 σερί έχει. Τέλος πάντων, η σημασία ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. 7, 8, 9. Η ουσία είναι ότι κυριαρχεί. Βλέπω την δεκάδα τη Ρώμα. Για πάμε. 4-3-3. Ναι. Με Κριστάντε, Πελεγκρίνι, Ντερόση στο κέντρο. Πρέπει τα χρόνια που έχουν οι δύο να τα έχει μόνο στον Ντερόση. Έχει στην άκρη, δεν έχει βάλει τον Ιζονζή, που τον έχει φέρει ο ίδιος ο Μόντζη. Από τη Σεβίλη. Βέβαια. Γενικά το ο δικός μας ο Όλσεν, ο τερματοφύλακας, που χθες έπαιζε ο Μιράντε. Ποιος ξέρει αυτός τώρα που μπορεί να είναι και ένα 16 χρονών. Βγάζουν ποδοσφαιριστές από παντού. Μπροστά τριάδα, δεξιά Τζανιόλο, Τζέκο, Ελζαράουι. Κλάιφερ μπήκε αργότερα. Ο Παστόρε δεν έπαιξε καθόλου. Τώρα για τον Παστόρε. Ένα τόσο ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Και δεν παίζει βασικό στη Ρώμα. Έχει Κλάιφερ. Παίζει ο Κριστάντε και ο Πελεγκρίνι. Έχει Κλάιφερ. Κλάιφερ, σωστά. Και ο Ζανιόλο που παίζει μπροστά. Που είναι περισσότερο μεσοεπιθετικό. Mm-hmm. Τι ύψο έχει. Είναι κοντά στα 1,90. Τι είναι. Είναι κοντά στα 1,90. Συγγνώμη λίγο. 1,90 είναι ύψο για αμυντικό. Δεν είναι ύψο για. Έχει και το Τζέκο μπροστά. Για παίκτη ο οποίος θέλει να έχει ελαστικότητα στις κινήσεις του. Ακριβώς. Είναι παλιά σκοπή. Ψάχνει χώρο. Εμείς έτσι που είμαστε και πιο ρομαντικοί με το ποδόσφαιρο, μας αρέσουν δηλαδή που βγαίνουν κάπου τέτοιοι ποδοσφαιριστές που δεν είναι αυτοί οι κλασικοί ταχυδυναμικοί, διεισδυτικοί κτλ. Είναι ποδοσφαιριστές που ξέρει απλά καντάρια μπάλα, βαρύ κορμί, αλλά ναι. Τη μιλάει. Το ποδόσφαιρο πήγε στον Μέρτενς και η Ρώμα έχει τον Ζανιόλο. Να λέω το ποδόσφαιρο πήγε στον Μέρτενς. Σωστά. Εντάξει. Γιατί και αυτό με την Νάπολη, με τη Μεζούρα. Δεν γνωρίζω αν είναι αριστερό. Νομίζω είναι αριστεροπόδαρο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω είναι αριστεροπόδαρο. Ακόμα. Το λέω αυτό γιατί ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στα μάτια μου. Ναι, τι έχουν οι αριστεροπόδαροι. Έχουν αυτό. Είναι λιγότεροι. Αυτό το τελικάτο. Είναι λιγότεροι. Όλο ερωτήματα τα οποία μπορούν να στήσουν κουμπίνη. Τι έχουν οι αριστεροπόδαροι. Μια κουμπίνη να πει να λε γιατί οι αριστεροπόδαροι ξεχωρίζουν. Το μεγάλο ζητούμενο είναι γιατί οι αριστεροπόδαροι δεν πρέπει να εκτελούν πέναλτι. Γιατί έχουν στατιστικό που τα χάνουν, δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω. Είχα ένα φίλο μου που μου έλεγε δεν θέλω αριστεροπόδαρο στα πέναλτι. Δεν θέλω αριστεροπόδαρο στα πέναλτι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Δεν ξέρω τι είχε πλάσμα. Ο Μέση με τα αριστερό τα εκτελεί. Πού στηριζόταν. Μέση και με. η πρότασή σου τελειώνει στο. Ο Μέση τελείωσε. Ό,τι και να βάλει από εκεί και πέρα. Ο Μέση. Δεν μπαίνει σε μέτρο σύγκριση. Ναι, ο Μέση. Ό,τι και να συμπληρώσει από εκεί πέρα, το 99% των πραγμάτων κάποιο θα το πιστέψει. Ο Φραντζέσκο με αριστερό εκτελέσε τα φάουλ. Για πέναλτι. Για πέναλτι. Σαν πέναλτι ήταν γι' αυτό. Σωστό. Σε δεκάδα του φίλου μα του Σέντζιο Κονσεϊσάο, 4-4-2. Τέλε αριστερά, Πέπε Φελίπε Στόπερ, δεξιά Μιλιτάο, Οτάβιο Ντανίλο, Χέκτορ Ερέρα Μπραχίμι και μπροστά. Αυτό ο ωραίο ο παίχτη, ο Τικίνιο, μαζί με τον Φερνάντο. Ο Τικίνιο, ο οποίο γράφτηκε ότι απασχολούσε ελληνικέ ομάδε. Ποια. Ο Έκτορ μάλλον Ερέρα, για τον Ολυμπιακό θα ακούστηκε, φαντάζομαι, σε κάποιο διάστημα, αλλά εντάξει. Ο Έκτορ Ερέρα, Ναι. Και έφερε ο Κωνσταντινίδη από τον Πάκο και τον Ερνάνη. Που γνώριμό μα επειδή ήταν στον Ολυμπιακό. Καλό ποδοσφαιριστή. Αλλά. Και εκεί δεν έχει το χρόνο συμμετοχής που του πρέπει. Στο 85 βλέπω έχει κάνει συμμετοχή χθες. Αλλά ναι. Και γενικά όσο έχω παρακολουθήσει, που δεν είναι μεγάλο κομμάτι της Πορτογαλίας, αλλά ωστόσο δεν έχει μεγάλα παιχνίδια. Δεν έχει πολλά παιχνίδια. Οι τελευταίοι εξτρέμ που είχαν μεγάλη απόσταση ο ένας με τον άλλον στην ουσία, που πάνω το κάνει ο Ποντένσε τώρα, που δεν έχει ουσία, ήταν στο μυαλό μου ο Ερνάνη με τον Κάμπελ. Ναι. Ήταν σε τρίπλα ήταν και οι δύο εξαιρετικοί. Σε δημιουργία φάσεων και οι δύο εξαιρετικοί. Σε ουσία ο ένας ήταν ημέρα. Ο Κάμπελ και ο άλλος ήταν η νύχτα. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό δεν μένουν και στις ομάδες τους έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι έτσι τυχαίο το γεγονός. Αν είχαν και τα νούμερα που πρέπει, θα έπρεπε τέτοιο. Δηλαδή... Ένας εξτρέμος όσο έχει την ικανότητα της δρίβλης και της δημιουργίας φάσεων, μπορεί να βρίσκει ομάδες από την άποψη ότι πάντα θα υπάρχει μια ομάδα που θα ευελπιστεί και θα δημιουργήσει. Θα τη βγάλει και τον γκολ. Ναι. Πολύ σωστή η προσέγγιση. Ναι. Πράγματι. Γι' αυτό και υπάρχουν εξτρέμ που έχουν αλλάξει 6-7 ομάδες και λες, εσύ, πήγα να μου ξεφύγει, εσύ, πώς γίνεται αυτή και ενώ ξέρεις ότι έχουν μια αδυναμία, πάντα βρίσκουν κάτι. Γιατί πάντα κάποιος πιστεύει ότι έλα εδώ, κάνεις τις φάσεις,
θα τα βρει και τα γκολ. Μη στεναχωριέσαι. Ή εμείς θα βοηθούμε από τις τρίπλες σου και αυτά, αλλά και εσύ θα τη βρει. Σίγουρα και αυτό ίσως να πιστεύει τώρα, παράδειγμα, ποτέ σαν στην Ελλάδα έκανε 10 γκολ. Θα είχε μετά, θα έβλεπε και αλλιώς το μέλλον του. Θα είχε προτάσει πιο εύκολα. Θα είχε προτάσει, θα έλεγε να πάει να παίξει πάλι στην Πορτογαλία, σε κάποια άλλη ομάδα, σε καλύτερο πρωτάθλημα. Αλλά πόσο έχει αυτό εδώ, αν δεν κάνω λάθος, έχει 4. Μια πήγε κουβέντα στο Ποντένσε. Ναι. Έτσι πως είναι ο Ολυμπιακός, από τη μία θα μπορούσε, αν είχε αυτό, να έχει εξελιχθεί σε ηγετική του μορφή. Από την άλλη, φαίνεται περισσότερο η απουσία του στο σκοράρισμα, διότι ο Ολυμπιακός έχει. Γιατί όλος ο Ολυμπιακός έχει το πρόβλημα. Μπράβο. Αυτό. Και ο ένας θα κάνει το Φορτούνο να, σε πολλές φορές σε τελικές πάσεις που του κάνει να, ναι, την απελπισία, δηλαδή που τη σκύβει το κεφάλι και κοιτάζει το Φόρτο σαν να λέει. Σαν να λέει. Τι άλλο να κάνω. Σαν να λέει, εγώ έχω 11 assist και θα είχα 15. Φίλε μου, ποτέ είσαι. Θα είχα κάτι παραπάνω. Απόψε τι θα δούμε. Πρόσεξε τώρα, τη χθεσινή μέρα την είχα στο μυαλό μου για goal-goal. Δεν το έκανε η United. Τη σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι δεν το έχουν goal-goal. Το έχουν goal-goal και over. Πολλά-πολλά. Πολλά-πολλά. Ναι, διότι και ο Άγιαξ είναι μια ομάδα η οποία είναι κεφάτη, να την πω έτσι. Είναι ομάδα η οποία δημιουργεί και αντιμετωπίζει μια Real η οποία έχει δείξει στο Champions League ότι ξέρει πάρα πολύ καλά, αν της αφήσεις έστω και λίγο χώρο, να της κάνει τη ζημιά. Εντάξει, και έχει παράδοση η United μέσα στη. Η Real Madrid μέσα στη. Στο Άμστερνταμ Αρίνα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. 1-4-0-3 βλέπω στο παρελθόν. Είναι γεμάτα. Ο Άγιαξ χωρίς το αστέρι του που έφυγε βέβαια στην Μπαρτσελόνα, έτσι. Να σου πω κάτι. Εδώ τον δίνει βασικό. Μήπως τον πήραν, τον αγοράσανε και τον αφήσανε εκεί για. Το καλοκαίρι θα πάει. Το καλοκαίρι θα πάει. Αυτό δεν το ήξερα. Το βλέπω. Α, ναι. Λάθος, συγγνώμη τότε. Ναι. Νόμιζα ότι επειδή είχε πάει με τις ανακοινώσεις κανονικά, τον είδαμε εκεί να υπογράφει φανέλες και αυτά, είχαν εντύπωση ότι. Πήγε, υπέγραψε. Από ό,τι θα είναι κανονικά σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι διάλεγε το συμβόλαιό του. Αποκλείεται. Ή κανένα. Σε τέτοια λάθη δεν κάνει ο Ολλανδία. Σε τέτοια. Ναι. Τέτοιε απροσεξίε. Τέτοιε απροσεξίε. Τώρα σε τέτοιο ποδοσφαιριστή με τέτοιο ταλέντο να μην πάρουν λεφτά. Αποκλείεται. Το πουλήσαμε 45 εκατομμύρια. Καλά, ρε, ολόκληρο ρεπρέζ δεν ξέρουμε ήταν, ή αν πήρε μεταγραφή αυτό. Αν είναι δυνατόν. Απαράδεκτη. Μεταγραφή πήρε ή απλά το δώσανε τον Νικόλ. Και το άλλο παιχνίδι είναι τη Τότενα με την Ντόρτμουντ. Όπου σε κάθε ομάδα λείπει. Ταχυκαρδία θα έχει, Αντώνη. Πολύ σημαντικό. Και δεν θα ξέρει και ποιο να δει, Αντώνη. Τι θα δει, τότε να μην ρεάλ τώρα. Εντάξει, τότε να με περισχύει λίγο, έτσι. Το ξέρει ποιο είναι το θέμα μου. Το ποιο θα βάλω στο λάπτοπ. Α, για να τα βλέπει παράλληλα. Όχι το ποιο θα δω. Το ποιο θα βάλω στο λάπτοπ δουλειά στην τηλεόραση. Ποιο θα δει δεύτερο. Αυτό είναι το. Νομίζω ότι το τότε να είναι καλύτερο σαν παιχνίδι. Περιμένει να δει περισσότερα πράγματα από ότι στο Ajax Real. Εγώ σαν ουδέτερος αυτό θα διαλέξω πάντως, το Tottenham Dortmund. Νομίζω ότι θα πρέπει να χαμογελάει ο Αντώνης, γιατί Πάκο Αλκάθερ και Ρόις είναι δραματίες, δεν έχουν ταξιδέψει. Ναι, δηλαδή το Tottenham Dortmund, άλλο ένα ζευγάρι που μπαίνει στην εξίσωση του πώς ήταν οι ομάδες όταν έγινε κλήρωση και πώς τώρα. Όλοι, δηλαδή, πιστεύω ότι αν βρει κάποιος γραπτό την ημέρα της κλήρωσης για το Tottenham Dortmund, θα υπήρχε μια φωτογραφία για γνωστές κολλάζ, το σήμα της μια ομάδας, σήμα της άλλης. Ο Κέιν από τη μία και ο Αλκάθερ από την άλλη. Και λοιπόν και οι δύο. Πράγματι. Και ο Κέιν και ο Αλκάθερ. Νομίζω πάντως ότι βλέπεις πολλά γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Όλοι βλέπουμε. Τώρα χωρίς Πάκο, Αλκάθερ, ναι, και Ρόις. Είναι γενικότερα ο τρόπος παιχνιδιού των δύο ομάδων, νομίζω, που σου εμπνέει ότι θα δεις πράγματα επιθετικά. Σίγουρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα κατέβει με τρεις αμυντικούς η Τότεναμ για να κλείσει τους χώρους. Δηλαδή το 3-4-3 που το παίζει και καλά ούτως ή άλλως. Ναι. Και με κορυφή των Σον θα προσπαθήσει να δημιουργήσει έτσι, να το βρει την Ντόρτμουντ που έχει μεγάλη απόσταση η αμυντική τη ζώνη από τον τερματοφύλακα, γιατί παίζει πολύ ψηλά, να βρει χώρο στην πλάτη της άμυνας. Ελπίζω και ο Σον και ο Λούκας θα παίξει. Αν ναι, ο Λούκας είμαστε καλά. Έριξεν Λούκας νομίζω θα είναι εκεί πίσω από τον Σον. Ωραίο, θα έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Ντόρτμουντ που δεν πατάει και καλά τελευταία στη Γερμανία. Προχθές από 3-0-3-3 έγινε στο φινάλε. Με τη μόνο στην Γερμανία γίνονται. Ναι. 3-0-3-3. 4-0-4-4. Όπω το Dortmund Schalke, τι παιχνίδι ήταν εκείνο. Το κλασικό πονηρό ελληνικό μυαλό είναι ότι είναι 3-0. Σε κάνουν 3-1. Δεν έχω δει το παιχνίδι έτσι. Mm-hmm. Σε κάνουν 3-2. Μια αναμπούλα δεν έκανε. Ένα τσαμπουκά. Να κόψει λίγο το ρυθμό. Να πει ρε φίλε, πάζω. Βγάλει την μπάλα πλάγιο, πέσε, πάρε ένα φάουλ. Να κάνει μια κίνηση time out.
να πει ότι πονάω. Πονάω, ρε παιδί. Πού πονά, κάτσε. Ξαπλώσω εγώ τώρα και θα δούμε. Κάτι για να αλλάξει το momentum, να φύγει αυτό το. Γιατί για να γίνει το 3-0-3-3 και μάλιστα όχι υπεδοχό. Να φιλοξενούμε. Να κάνει το 0-3-3-3. Να έχει δηλαδή και το γήπεδο αού, αού, αού να πιέζει. Ο φιλοξενούμενος να κάνει το 3-0-3-3. Δεν το έχουν στη φιλοσοφία του αυτό. Δηλαδή και το να διαφυλάξουν το σκορ, να κάτσουν πίσω από την μπάλα, δεν το έχουν και, και πολλά. Δηλαδή βλέπει ότι συνέχεια κερδίζουν και πάμε να βάλουμε γκολ. Να μην το έχει κάποιο. Να μην το έχει η ομάδα που είναι πρώτη. Η ομάδα που είναι πρώτη έχει μπει Φεβρουάριο. Πάρα πάρα πρωτάθλημα μετά από 4 χρόνια. Ναι. Ή 5. Μετά από αρκετά χρόνια πάνε να ξαναπάρουν. Μετά κλοπ. Ναι. Από το 13 και πάρει. Και πετάει αυτό το. Και έτσι γίνεται όλο αυτό. Καλά, και η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα η οποία. Αν η Ντόρτμουντ δεν το έχει, η Χόφενχάιμ είναι. Η χαρά του αθλητισμού. Ναι. Πώς έλεγε παλιά το προπό για τον αθλητισμό και τα νέα, γι' αυτό παίζει η Χόφενχάιμ. Καλή πορεία κάνει φέτος. Στέκεται ψηλά. Στέκεται... Τρίτη είναι. Η Χόφενχάιμ είναι τέταρτη. Τέταρτη, νομίζω και από πίσω. Πάλευε για τετράδα πάντως. Μπήκε τετράδα. Μιλάμε τώρα, η Χόφενχάιμ είναι ένα χωριό, μια γεωγραφική τρύπα στη Γερμανία. Κι όμως, τα βάλε κάτω. Και εδώ βλέπω τις εντεκάδες, ας πούμε, που πιθανότατα θα ξεκινήσω και όντως παίζει 3-4-3 ο Ποκετίνο. Αυτό είναι Ποκετίνο ή Ποτσετίνο. Ποκετίνο. Με Έριξεν, Μόουρα και μπροστά τον Σον. Και στο κλασικό 4-2-3-1 η Ντόρτμουντ. Εντάξει, εδώ δίνει τον Γκέτσε μπροστά. Τώρα δεν θεωρώ ότι πιθανό να παίξει ο Γκέτσε σε εκείνη τη θέση. Μάλλον θα παίξει ο Φιλίπ που έχει και την ταχύτητα. Και αυτό ο δαίμονα ο Σάντσο. Το πουλέν μου είναι φέτο. Ναι. Στη Γερμανία. Ναι, ναι. Φοβερό. Τον έχω παρακολουθήσει όσο έχω μπορέσει και είναι πραγματικά φοβερό. Νομίζω είναι μαζί με το Ράσφορντ και το Λίνγκαρντ εκεί στην Αγγλία τα επόμενα χρόνια. Λες θα κάνουν τρομερά πράγματα. Λες να πάει προ τα εκεί. Αν συνεχίσει και αν επιβεβαιώσει τι προσδοκίε που έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα, θα τον δείτε και απόψε. Και στην Αγγλία κιόλας επιστρέφοντας θα θέλει να δείξει γιατί η City τον άφησε να φύγει ελεύθερο, να δεν κάνω λάθος κιόλας. Γκουαρδιόλα, τέτοια λάθη. Ο Ποκετίνο που έχει αυτή τη γλυκιά φάτσα. Την ήρεμη φάτσα. Είναι φάτσα ανθρώπου που ως ποδοσφαιστής έκανε καριέρα ως Αργεντίνος κεντρικός αμυντικός. Πού έπαιξε? Θα μου πεις εντάξει, στην Παρή έπαιξε. Ναι. Παρή. Και στην Εσπανιόλ. Αλλά ξέρεις, αυτό το Αργεντίνος κεντρικός αμυντικός έχει λίγο κάτι πιο. Πα στο Βάλτερ Σάνιολ παράδειγμα. Λες Αργεντίνος κεντρικός αμυντικός. Κολοτσίνη. Και στο βάθος του μυαλού σου ακούς ένα μαχαίρι να τροχίζεται. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Για τη μάχη. Καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι. Εμείς εντωμεταξύ ως Ντρυπές θα προετοιμαστούμε λίγο γιατί αύριο έχει η Europa League. Και η Europa League με Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό τον ξέρουμε, τον είδαμε, τον έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές και ομαδικά και ατομικά. Τον έχουμε στύψει εντός εικών. Είναι ένα μυστήριο. Το θέμα είναι να αναλύσουμε την Δυναμό Κιέβου για να καταλάβουμε όπως πώς θα πάμε. Ουκρανική ομάδα. Αυτή την περίοδο κιόλας, ναι. Ναι. Σε τι κατάσταση βρίσκεται, πώς θα έρθει να διεκδικήσει αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι εδώ. Και το μεταξύ δεν έχω δει και συναδέλφους να ασχολούνται αρκετά. Δηλαδή έχω δει τις τελευταίες 3-4 μέρες. Άντε την πεζοή, η εβδομάδα το δικαιολογούσα. Τις τελευταίες 3-4 μέρες έχω δει ρεπορτάζ που καταλαβαίνω. Ή όλη η πρεμούρα για το Φορτούνι, αν το χτύπημα ήταν σοβαρό, αν θα παίξει με ένεση και όλα αυτά. Δεν έχω δει καμία ενασχόληση με την. Με παιδιά, δεν κατέχουμε μόνοι μας. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, Αντώνη, ως repress.gr, έτσι. Ναι, γιατί λέω. Με κάποιον θα παίξουν αυτοί. Δηλαδή, βέβαια θα μου πεις ο Ολυμπιακός κατέβηκε να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Λες και δεν ήξερε με ποιον θα παίξει έτσι πως έπαιξε. Αλλά οκ, φτάνει. Το υπεραναλύσαμε αυτό. Σιγά σιγά θα σου φύγει. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω. Και να δούμε πώς θα πάει την Πέμπτη ο Μαρτίνς. Αν θα πάει πάλι με Νάτχο και Γκέρμε, δεν νομίζω. Μάλλον Καμαρά θα δούμε. Άμα καεί στο χειλό. Έτσι. Τώρα έχουν και το ΠΑΟΚ τους έδειξε τις αδυναμίες τους. Δεν γίνεται, θα προφυλαχτεί σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερη φορά δεν μπορεί να αντιπάθει. Λοιπόν, ο διαιτητής σφύριξε. Έχει δείξει την άσπρη βούλα. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα.
Εμείς δίνουμε τη σκητάλη για να ανεβώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας με το ανάλυσέ το by repress.gr για αύριο το μεσημέρι στις 2. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.